έρχεται σύντομα, όπως όλα δείχνουν, το Letter of Acceptance για τον εξυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ του πολεμικού ναυτικού. Φυσικά, μέγιστη σημασία αυτός ο εξυγχρονισμός είναι από τα σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν. Το ένα έχει γίνει με την υπογραφή για τις φρεγάτες Μπελαρά, 3-1. Το άλλο είναι η ενδιάμεση λύση, να δούμε τι και πώς θα γίνει. Μήπως έρθουν κάποιες μονάδες επιφανείας μέχρι το 2025 που θα έρθουν οι πρώτες δύο Μπελαρά. Και το άλλο, ο εξυγχρονισμός στο ΜΕΚΟ, τα έχουμε πει από την αρχή. Τελικά μάλλον δεν θα εξυγχρονιστούν και οι τέσσερις, μάλλον 2-3. Θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες από το έγκυρο Hellas Journal, πρώτα με ειδοποιήσατε εσείς οι φίλοι του καναλιού εχθές, τόσο σε μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και στη ζωντανή μετάδοση. Έχουμε επιβεβαιώσει την πληροφορία από το έγκυρο Hellas Journal. Έτσι λοιπόν, αναμένεται να φτάσει τις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την ίδια έγκυρη πηγή, η επίσημη απάντηση της Αμερικής, η Letter of Acceptance δηλαδή, για την επιχειρησιακή αξιολόγηση των φρεγατών. Σε αυτήν θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, χρονοδιαγράμματα, μελέτες κτλ, ούτως ώστε να δούμε πώς θα μπορέσουν να αναδομηθούν οι φρεγάτες ΜΕΚΟ πολεμικού ναυτικού. Αυτό το Letter of Acceptance, την ώρα που το πολεμικό ναυτικό κάνει διαπραγματεύσεις μεγάλους και Ολλανδούς για δύο τύπους πλοίων, τα οποία φέρουν γαλλικά όπλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να βρεθεί τρόπος ούτως ώστε και αμερικανικά συστήματα να υπάρχουν στη νέα εποχή του πολεμικού ναυτικού. Αυτό φυσικά φέρνει και την σκιά, σύμφωνα με το Hellas Journal, του επόμενου πλοίου για τον πανίσχυρο αμερικανικό στόλο, το FFGX. Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα μπορούσαν οι Αμερικανοί να αναλάβουν τον εξυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα μόνα μεταχειρισμένα πλοία προς το παρόν που παρουσιάζονται ως αξιόπιστη ενδιάμεση λύση είναι οι δύο φρεγάτες Karel Dorman, οι δύο φρεγάτες τύπου M από την Ολλανδία. Αν θυμάμαι καλά από τις παρουσιάσεις που είχαμε κάνει, Van Amstel και Van Speyk, αν θυμάμαι αυτές οι δύο είναι, έχουν ακουστεί και άλλες δύο του Βελγίου, οι οποίες δεν ακούγονται στη δημοσιότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι Karel Dorman θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο στόλο μας πολύ γρήγορα, διότι είναι συνέχεια των φρεγατών νέες που ήδη διαθέτουμε εδώ και πολλά χρόνια και έτσι είναι εξοικειωμένα τα πληρώματά μας με αυτές. Θα δούμε. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε τους Αμερικανούς να παίρνουν τελικά, αφού έχασαν το πρόγραμμα των φρεγατών με τις MMSC που παρουσίασαν, οι HF2, ανανεωμένες MMSC. Υπήρχε και άλλη μια αμερικανική πρόταση, καλύτερη θεωρώ, η οποία όμως δεν προχώρησε. Έτσι λοιπόν, το πολεμικό ναυτικό προχωρεί, αναμένονται οι Μπελαρά, να δούμε με τον εξυγχρονισμό των ΜΕΚΟ. Η έκθεση των Αμερικανών θα δώσει πολλές επιλογές για το τι μπορεί να κάνει το πολεμικό ναυτικό για τον εξυγχρονισμό αυτών των φρεγατών, με δυνατότητα πολλών επιλογών, αλλά και διάφορες κλίμακες κόστους που μπορεί να επιλέξει. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτές τις πληροφορίες από το έγκυρο Hellas Journal. Παρόλο που οι κορβέτες Gowin θα είναι φυσικά ολοκένουρια, πανίσχυρα, υπερσύγχρονα πλοία, πιο βαριά οπλισμένα από τις ΜΕΚΟ και τις ΕΣ, σε κάθε περίπτωση για να διατηρηθεί κάποια οροφή στο πολεμικό ναυτικό απαραίτητη, 13-14 φρεγάτες κορβέτες, γιατί και οι κορβέτες αυτές, λόγω του μεγέθους και του οπλισμού τους, ελαφρές φρεγάτες είναι. Η Gowind, αλλά και ακόμα και οι άλλες που έχουν ακουστεί, η Gowind είναι το φαβορί, δεν το συζητάμε, αλλά και η Doha, η Zubara, της Φικαντιέρη, οι Ολλανδικές, της Damen και όλα αυτά, και αυτές σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται, είναι μονόδρομος, ειδικά η ΜΕΚΟ, να παραμείνουν επιχειρησιακές για κάποιο διάστημα, μέχρι να εξυγχρονιστεί πλήρως το πολεμικό ναυτικό και κάποιες από τις ΕΣ. Η ΜΕΚΟ φυσικά, με το πρόγραμμα αυτό που θα τις διατηρήσει, και οι ΕΣ, κάποιες από τις ΕΣ με πρόγραμμα τέλους ζωής. Πέραν αυτού, έχουμε μια σημαντική πληροφορία από συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος αποκάλυψε στο News Bob, σε συνέντευξή του εκεί, ότι η Ελλάδα ήδη εξετάζει την αποστολή ομάδας μάχημων στρατιωτικών στη ζώνη του Σαχέλ. Δεν πρόκειται για στρατιωτικούς συμβούλους, τέτοιους έχουμε ήδη στην περιοχή. Πρόκειται για μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, μάχημα, αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιδρά η αντιπολίτευση,
Διαβάζω στο Twitter, στο λογαριασμό του Γιώργου Κατρούγκαλου, για πρώτη φορά μάχη με σε ελληνικές δυνάμεις, χωρίς απόφαση διεθνούς οργανισμού εκτός ελληνικής επικράτειας και Ευρώπης, ενώ γαλλικό ΥΠΕΞ και ΙΠΑΜ, Υπουργείο Εξωτερικών και Υπουργείο Άμυνας, ρητά δηλώνουν ότι η διμερή συμφωνία δεν παρέχει προστασία σε περίπτωση απειλή στη δική μας ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Σε κάθε περίπτωση, λέω εγώ, ότι όταν θέλουμε τη συνδρομή των συμμάχων μας εδώ, για τους Γάλλους είναι μακριά η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο, όπως και για εμάς είναι μακριά το Σαχέλ. Όπως θέλουμε εμείς να μας βοηθούν οι σύμμαχοί μας, έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Το άλλο δεν είναι λογικό, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Να θέλεις εσύ συνδρομή και να μην δίνεις. Ξεκάθαρο, θεωρώ ότι είναι κοινή λογική. Πέραν αυτού υπάρχει και το άλλο συν, η Τουρκία ασκεί τα στρατεύματά της μέσω των εκστρατιών που κάνει σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ. Αντιμετωπίζουμε μία πολεμική προετοιμασία από την Τουρκία. Και κακός, καλός, κακός, δυστυχώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια, η συμμετοχή δυνάμεών μας σε επιχειρήσεις, ακόμα κι αν δεν συμμετέχουν στην πρώτη γραμμή, αλλά παραμένουν εκεί, μας δίνει πληροφορίες και μας κάνει πιο εμπειροπόλεμους. Δεν το έχουμε επιλέξει εμείς, η απειλή βρίσκεται εξ Ανατολών και είναι εκεί, δεν ήρθε τώρα, εδώ και πολλές δεκαετίες από τις ιδρύσεως του τουρκικού κράτους, βαθιά πίσω στο χρόνο, από το 1071, αλλά και η Νέα Τουρκία από το 1923 και μετά συνεχίζει την ίδια επεκτατική πολιτική. Μετά, τελευταία είδηση για τώρα, για την πρωινή ενημέρωση, αμερικανικό πολεμικό, πολύ εντυπωσιακό πραγματικά, έχει τραβήξει τα βλέμματα των κατοίκων του Ηρακλείου. Πολεμικό πλοίο της Αμερικής, στενή σύμμαχος της Ελλάδος, με 110 άτομα πλήρωμα, έρχεται από τις ανοιχτές θάλασσες, αναφέρεται ως βοηθητικό, αλλά φαίνεται ότι έχει πάνω του πάρα πολλά. Λοιπόν, Κρέτα Πόστη πηγή, ο κατάπλους του προγραμματισμένα στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε κάθε περίπτωση θα παραμείνει για 24 ώρες, έχει δώσει εντυπωσιακές φωτογραφίες από το θηριώδες πλοίο το αμερικανικό, το Κρέτα Πόστη. Να δούμε αν έχουμε άλλες ενημερώσεις της τελευταίας στιγμής. Ότι η τουρκική οικονομία κατρακυλάει, όπως αναφέρουν πάρα πολλές ιστοσελίδες και πηγές, δεν θεωρώ ότι είναι της τελευταίας στιγμής. Αναφερόμαστε εδώ και πάρα πολλές μέρες, τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα γενικότερα, η τουρκική οικονομία κατρακυλά. Αυτά προς το παρόν, να είστε όλοι καλά. Για όλες τις έκτακτες ειδήσεις και πληροφορίες θα επανέλθουμε με εκπομπές μικρού μήκους. Το βράδυ σας περιμένω όλους στην καθιερωμένη ζωντανή μετάδοση στις 9 να σχολιάσουμε μαζί όλα τα σημαντικά για Ελλάδα, Κύπρο, απανταχού ελληνισμό και φυσικά τις πανίσχυρες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.